Τώρα θέλω, παρακαλώ, στο Skype μου, έναν κορίτσι, είναι 21 μόλις ετών και έχει στόχο να γίνει αστροναύτης. Είναι η Ελένη Χαρίτονος, η οποία είναι η πρώτη Κύπρια, πώς το λέμε τώρα, αλγοριθμική, καλά το λέω, αναλογική. Συγγνώμη για το σαρδάμ. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, καλή μου, τι κάνει. Καλά, εσύ. Μέν και εγώ καλά. Πού ναι, είσαι. Είπες το σωστά, αναλογική. Αναλογική, ασυχήστηκα με τις λέξεις. Πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Τώρα είμαι στην Κύπρο. Παρακολούθησα το δεύτερο εξάμεινο των σπουδών μου από την Κύπρο διαδικτυακά. Είσαι, κανονικά είσαι στη Γλασκόβη, έτσι. Ναι, μαθηματικά, ναι. Και τι άλλο είναι οι σπουδές σου? Και στατιστική. Και στατιστική. Και πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τους πλανήτες, να ασχοληθείς λίγο, να θέλεις να γίνεις αστροναύτης? Πώς έγινε τούτο νουλό, πώς ξεκίνησε τούτη ιδέα? Κοίτα, το να γίνω αστροναύτης πάντα το είχα πίσω στο μέρος του μυαλού μου, αλλά ήξερα ότι χρειάζονται πάρα πολλά βήματα για να επιτευχθεί ο στόχος και ακόμα χρειάζονται. Είμαστε στα πολύ αρχικά στάδια, όπως ξαναείπα. Τους πλανήτες ή τους αγαπάς από μικρή ή μεγαλώνει αυτή η αγάπη όσο αρχίζεις να διαβάζεις για αυτούς. Εγώ προσωπικά διαβάζα από μικρή, έβλεπα έργα κτλ. Άρα η αγάπη υπήρχε. Πάντα σκεφτόμουν τι υπάρχει πέρα από αυτό που βλέπω, τα γυρίζω πάνω το κεφάλι. Ήθελα να πάω στο πέρα. Διάστημα. Ναι. Τι σημαίνει να είσαι αναλογική αστροναύτης και πώς κατάφερες ανάμεσα σε πάρα πολλούς που φαντάζομαι που θα ήθελαν να βιώσουν τούτη την εμπειρία, να έχουμε μια Κύπρια η οποία να βιώσει τούτο το πράγμα? Εξήγα μου εσύ, για να μην πω κάτι λάθος πάλι, εξήγα μου εσύ τι ακριβώς σημαίνει να είσαι αναλογική αστροναύτης και πώς κατάφερες να είσαι ανάμεσα στα πρόσωπα που να το ζήσουν. Να ξεκινήσω με το πώς κατάφερα και να το πιάσουμε από την αρχή. Ναι, ναι. Επειδή μόλις άρχισα να ασχολούμαι με το διαστημικό τομέα, εγώ ήξερα ότι υπήρχαν οι αναλογικές αποστολές. Άρα ήμουν κάπως, πρέπει να κάνω τα πάντα για να καταφέρω κάποτε να πάω σε μια τέτοια αποστολή. Ναι. Και έτσι άρχισα κι εγώ, επειδή έψαχνα ευκαιρίες στο πανεπιστήμιο μου, διαστημικές ευκαιρίες, είδα ότι οι οργανώσεις που υπήρχαν ήταν μόνο για μηχανικούς. Άρα είπα, σαν μαθηματικός, ξέρω ότι σίγουρα υπάρχουν και άλλα παιδιά στην ηλικία μου που θέλουν να ασχοληθούν με το διάστημα, διότι έχουν και εκείνοι το ίδιο πάθος. Γι' αυτό είπα, θα ιδρύσω τους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης για την εξερεύνηση και την ανάπτυξη του διαστήματος. Ναι. Έτσι και έγινε. Πήρε μεγάλη έκταση στη Γλασκόβη αυτή η οργάνωση. Έχουμε 100 μέλη χωρισμένα σε 3 ομάδες. Μία από αυτές κάνει έρευνα στην ανάπτυξη ενός ανθρώπινου πολιτισμού στον Άρη. Η άλλη σχεδιάζει και θα λάβει μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς για ρομποτικά οχήματα, όπως το Perseverance Rover, για να καταλάβετε λίγο τι είναι τα ρομποτικά οχήματα που λέω. Ναι. Και η τρίτη είναι πάνω σε outreach, δηλαδή στο πώς να κάνει, πώς να το πω, να διαδώσει τέλος πάντων το διαστημικό τομέα. Γι' αυτό οργανώνει και events. Οργανώσαμε events με την NASA, Boeing, είχαμε μεγάλες εταιρείες διαδικτυακά πάντα λόγω COVID. Μετά από αυτό ανοίξαν και άλλες πόρτες. Έπιασα κάποιες θέσεις στο Space Generation Advisory Council, όπου κάνω τα δικά μου designs για τα reports τους. Ακούεσαι μου διάνοια στα δικά μου αυτιά του τα όλα. Απλά εντούτο θέλει σκληρή δουλειά, ενώ ευραβεύτηκα και με ένα βραβείο, άρα ήταν σαν έναν αποδεικτικό ότι όντως ασχολήθηκα με τον τομέα. Γι' αυτό είπα, εντάξει, είδα την ευκαιρία. Συνήθως οι αναλογικές αποστολές χρειάζονται οι Masters, οι PhD ή να είσαι από μια ηλικία και πάνω. Μόλις είδα ότι θέλει bachelor, είπα, εντάξει, δεν το έχω, αλλά να κάνω την προσπάθεια μου τέλος πάντων. Δηλαδή, what are the chances, εδώ να γίνω rejected. Έκανα την προσπάθεια μου, ήβρα ένα lecturer, αν είπα, θέλω να κάνω την έρευνα, μπορείτε να με βοηθήσετε, να είσαστε ο supervisor μου. Πρέπει να κάνεις ένα project, δηλαδή, για να μπορέσουν να σε δεχτούν.
Ναι. Έπρεπε, είχα την ευκαιρία βασικά να πάω με μια έρευνα η οποία είναι supported από ένα πανεπιστήμιο. Ένα institution τέλος πάντων. Γι' αυτό έπια στο δικό μου πανεπιστήμιο. Είπα τους με η Ελένη, κάνω το τάδε. Θέλω να κάνω participate σε την ευκαιρία. Πολλά καλό για την καριέρα μου να αρχίσω τόσο νωρίς να κάνω participate σε αναλογικές αποστολές. Του βοηθήσαμε. Γι' αυτό έκανα apply. Βασικά, τι εν τούτον, τώρα να πούμε τι είναι ο αναλογικός αστροναύτης. Σκεφτείτε ότι είναι δοκιμές πεδίου, δηλαδή προσομοιώσεις, simulations στα αγγλικά, οι οποίες έχουν ομοιότητες με τα ακραία διαστημικά περιβάλλοντα. Δηλαδή, είναι ένας χώρος σαν το spaceship, ας πούμε, να το σκεφτείτε έτσι. Υπάρχει χώρος που θα κοιμάσαι σαν αστροναύτης, θα τρως σαν αστροναύτης ξηρά τροφή, εννοείται θα φορώ και τη στολή μου. Θα έχει το πρώτο mission patch μου που να γράφει το επίθετο πάνω, γι' αυτό είμαι ακόμα πιο συγκινημένη, ενώ να δω το χαρίτο να σπάσει κάτι που έφτιαξα από μωρό. Σημαίνει πολλά. Και έβαλαμε επίσης υπεύθυνη για μια έρευνα η οποία γίνεται στο ερευνητικό κέντρο εκεί. Να είμαι biolab officer, άρα ό,τι σχετικό με τη συγκεκριμένη έρευνα είναι να πρέπει εγώ να μιλώ με το mission control για να τους μεταφέρω τι γίνεται. Και να είμαι in data officer, που σημαίνει ότι ό,τι report υπάρχει στις έρευνες γενικά οι οποίες θα γίνονται εκεί, να τα αναλαμβάνω εγώ. Θέλω να μου πεις τι έπαθες όταν ήρθε το mail με την ανακοίνωση ότι αν να το ζήσεις αυτό το πράγμα θα γίνεις μια αναλογική αστροναύτης. Ού, και τι δεν έπαθα. Δηλαδή είδα το email, άρχισα... Δεν το πίστευκα, ενώ ήθελα κάποιον να το πω, περίμενα τη μάμα μου να έρθει σπίτι, έπιασα την τηλέφωνο τα παιδιά. Και τότε ήθελα να σε ρωτήσω, τα περισσότερα κοριτσάκια στην ηλικία σου, στα 21, κάνουν τις σπουδές τους, ζουν τη ζωή του φοιτητή, εσείς πολύ είναι, βάζεις στην άκρη αυτή τη στιγμή πολλές εμπειρίες που τα φοιτητικά σου χρόνια για να αφοσιωθείς το πράγμα στη μελέτη που θέλεις, στο διάβασμα, στο φαντάζομαι και πόση προετοιμασία χρειάζεσαι και σωματικά και ψυχολογικά για να τα να πετύχεις και να είσαι καλή και να πάεις. Οι γονείς σου πώς το είδαν όταν τους είπατε «Μάμα, θα γίνω αστροναύτης και πάω να ζήσω μια αναλογική εμπειρία». Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, δεν τους είχα πει κάνω και κάμα αιτήσει. Δηλαδή, αλήθεια. Πάντα αρέσκει μου να κάνω πράγματα και να κατεβαίνω κάτω να τα ανακοινώνω. Δηλαδή, να πάω και αμέ αύριο, εν τούτη αποστολή, ξέρω εγώ. Ναι, μαμά, φεύγω μεθαύριο, πάω στον Άρη. Όλα είναι καλά, μαμά, προετοιμάστηκα, είμαι οκ, okay, έπιασα σακάκι. Εντούτο, στην αρχή ανακοίνωσα της το, ήρθε στιγμή ανακοίνωσα της το, φώναζε, που τη χαρά της έτρεμε, ξέρετε, κανονικό σκηνικό. Μετά είπα της ότι θα μιλούμε για ένα μήνα, δηλαδή μόνο που email ήρθε να μπορώ να της στέλνω κανένα email, γιατί έπαιγε να πιάνω τηλέφωνο. Και όμως ήταν το, α, την άρχεται μαζί σου, Πολωνία, είπα της, όχι. Αλλά πόσες μέρες θα είναι η που να είσαι στην Πολωνία, ενώ πρώτος σταθμός που να γίνει τούτη εμπειρία, ναι. Πόσες μέρες θα είσαι? Θα πάω στις 5, η αποστολή, βασικά το pre-flight training, διότι γίνεται σαν μια κανονική διαστημική αποστολή, έχεις κάποιο pre-flight training. Εντάξει, το δικό μας είναι 3 μέρες. Ένα κανονικό pre-flight training είναι 1,5 χρόνος για τους αστροναύτες. Για μια συγκεκριμένη αποστολή. Απλά τούτο επειδή είναι να γίνει στη γη, είναι πιο μικρή προετοιμασία. Ναι. Έχει δοκιμάσει ποτέ, έχει πάει ποτέ κάποιος Κύπριος ξανά ή είσαι η πρώτη? Από όσο ξέρω, Κύπρια δεν έχει ξαναπάει. Ξανάκουσα για έναν Κύπριο, ο οποίος δεν ξέρω το όνομα του, δεν ξέρω αν κατάφερε να πάει. Ξέρω ότι προσπάθησε όμως, έτσι άκουσα ότι μου είπαν προσπάθησαν και ένας Κύπριος άλλος να πάει. Δεν ήξερα να τα κατάφερε. Μακάρι να τα κατάφερε. Okay. Οπότε εσύ είσαι συγκεντρωμένη, λες ότι είσαι σαν να είσαι αθλήτρια. Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά να σας πω, έζησα ένα γεμάτο πρώτο χρόνο, διότι προλάβα να πάω πριν το COVID. Άρα οι σπουδές μου
τον πρώτο χρόνο να θυμίσω ήταν όντως από τους πιο ωραίους γεμάτους χρόνους σπουδών. Αλλά ο δεύτερος, επειδή έμεινα Κύπρο για το δεύτερο σεμέστερ, είπα έχω τόσο πολύ χρόνο, διότι ενώ η φίλη μου ήταν Γλασκόβη, άρα γιατί να μην τον εκμεταλλευτώ, να κυνηγήσω όντως όσο πιο πολύ μπορώ, ας πούμε, το στόχο μου. Κατάφερνω τα, νομίζω ότι λέγουμε σκληρά. Άμα στα 21 σου κατάφερες ήδη από μόνη σου να καταλάβεις πώς να πετύχεις ένα στόχο, γιατί φαντάζομαι τι είναι να κάνεις μέχρι τα 31. Ήθελα να σε ρωτήσω για όλα τα, για όλους τους νεαρούς που είναι και φοιτητές και μπορεί να θέλουν και εκείνοι να κάνουν το στόχο τους πραγματικότητα, τι έχεις να δώσεις σαν tip και εμένα να με βοηθήσεις με το μου να μπεις, δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει καθόλου η ηλικία στο τέλος, έχει να κάνει πόσο συγκεντρωμένη είσαι για αυτό που θέλεις να γίνει η πραγματικότητα. Να σας πω ότι με βοήθησε εμένα, διότι εντάξει, δεν έχω πολύ knowledge σε αυτό το πράγμα, είναι μέσω των εμπειριών μου που μπορώ να, να δώσω advice. Εμένα βοήθησε με το ότι ερωτούσα, ότι ήθελα ερωτούσα, δηλαδή είδα ανθρώπους που ήταν ήδη μέσα στο διαστημικό τομέα. Τα πρώτα μου βήματα ερώτησα για να καταφέρω να τα κάνω. Έτσι κάνεις grow το network σου. Άρα όταν φτάσεις σε έναν further step, να πεις ok, θέλω βοήθεια με τούτο, να μιλήσω του αλφα που εξειδικεύεται πάνω στο αλφα, να με βοηθήσει. Μετά είναι θέμα ευκαιριών αφού δημιουργήσεις το network σου. Εάν δεν βρεις ευκαιρία, όπως ούτε εγώ βρήκα ευκαιρία για μαθηματικούς στο διαστημικό τομέα, τότε κάνεις τα πάντα για να τη δημιουργήσεις. Εγώ το βλέπω σαν μια μεγάλη σκάλα με σκαλάκια. Υπάρχουν πάρα πολλά σκαλάκια για να γίνεις αστροναύτης. Είμαστε σε ένα συγκεκριμένο αρχηγό. Αλλά ό,τι προσπάθεια να κάνεις, δεν μπορείς να κατεβείς σκαλάκι. Δηλαδή, ή θα μείνεις στο ίδιο σκαλάκι, ή θα τα καταφέρεις να ανεβείς το επόμενο. Προσπαθείς. Μπορεί να μείνεις στο ίδιο σκαλάκι για όσον καιρό χρειάζεται να πετύχεις μία προσπάθεια, ένα στόχο που έβαλες. Δεν τα παρατάς ποτέ όμως. Πραγματικά, υπήρχε ένα αστροναύτης που έκαμε 14 φορές application για να γίνει αστροναύτης. Τη 14η με κατάφερε. Πολλά συγκινητικό να το ακούν το πράγμα. Ενώ επειδή όντως εν τα βήματα που έκαμες και εν ο τρόπος ζωής σου πλέον, συγχαρητήρια, είμαι περήφανη που είμαι Κύπρια και που έφκαλε η Κύπρος έναν μωρό σαν εσένα 21 χρονού να έχεις τόσο μπίσμα και πάθος. Συγχαρητήρια, εύχομαι σου, όχι, εσύ το εύχομαι καν, είμαι σίγουρη για εσένα και ευχαριστούμε που κάνεις την Κύπρο περήφανη. Συγκινήθηκα πάρα πολλά που σε ακούω που μιλάς με τον τρόπο. Πραγματικά, μπράβο και στη μάμα και στον παπά μου σε μεγαλώσαμε στις αρχές και το δυναμισμό. Σου εύχομαι να τα καταφέρεις. Ευχαριστώ μέχρι το τέρμα. Πάρα πολύ, καλά μου, πραγματικά, με τιμούν τα λόγια σου, με τιμά που έχω την ευκαιρία να κάνω το πράγμα. Και ευχαριστώ που με έδωσες την ευκαιρία να μιλήσεις επίσης. Θα μιλήσεις κι άλλον, να μιλήσεις όσο πιο πολλά μίλα, γιατί ο λόγος σου είναι πραγματικά motivation για οτιδήποτε τομέα στη ζωή να επιλέξουμε να κάνουμε κάτι. Είσαι πραγματικά πηγή έμπνευσης. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Φιλιά πολλά. Φιλιά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια για σε σένα.